Λοιπόν, η επιστροφή εδώ του πιεστηρίου είναι αρκετά τα μηνύματα του κόσμου που μας λέει να μην μιλάμε όλοι μαζί γιατί δεν παρακολουθεί τη συζήτηση. Θα το σεβαστούμε όλοι μας στο αυτό το μέρος της εκπομπής. Πραγματικά ξεφύγαμε λιγάκι. Να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Ένας φίλος στο γαλάτσι, μάλλον σε εσάς κύριε Καραγκούνη, απευθύνθηκε. Ο Προμηθέας λέει αλυσοδεμένος, λέει με το όρνιο από πάνω του. Ήταν σε σταθερότητα, είχε μια σταθερότητα. Λέει. Ήταν σε σταθερή κατάσταση, αλλά ευτυχισμένος δεν ήταν. Και εγώ καλό το βρίσκω. Λέει ο κύριος Σαμαράς, άλλος φίλος στα Χανιά, αντί να κυνηγήσει τις λίστες Λαγκάρτ κλπ. Κυνηγάει τους Έλληνες. Κύριε, από την Κερατέα, μια φίλη λέει: κάθε μέρα μας μειώνει τις συντάξεις. Αυτά όλα δεν είναι νέα μέτρα, η μειώση των συντάξεων. Η τελευταία έγινε τον Ιούλιο με τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων. Και ένα σχόλιο για το Πασόκ, επειδή προφανώς ένα φίλο στη Γερμανία είδε πρόσωπα και είδε τον κύριο Τσουκάτο, τον κύριο Λαλιώτη, τον κύριο Πάχτα, λέει: αν είναι όλοι αυτοί οι καλοί, το καλό Πασόκ, το κακό Πασόκ, ποιο ακριβώς είναι. Εντάξει, μην του κάνουμε κιόλα αχταρμά, δεν είναι όλοι το ίδιο για να είμαστε ειλικρινεί. Διαφορετικά για τον καθένα. Λοιπόν. Κύριε Καραγκούνη, το Σάββατο σε τρεις μέρες πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος έχει προσδοκίες. Περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Να ακούσει δηλαδή τι θα γίνει με το θέμα των δόσεων, των ρυθμίσεων, των φοροελαφρύνσεων. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα επιστρέψετε στις περιφέρειές σας εσείς, όχι εσείς, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν από το Σάββατο, ο κ. Σαμαράς δεν μπει κάποια συγκεκριμένα με χρονοδιαγράμματα κιόλας, έτσι. Όχι γενικώς και αορίστως περί διαγραμμάτων και για το μέλλον. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι θα τα ακούσουμε αυτό το Σάββατο? Θα τα ακούσουμε. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος ο Σαμαράς το έχει πει πριν από 4 μήνες, ότι θα υπάρξει συγκεκριμένος ο δικός χάρτης φοροελαφρύνσεων το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ο δικός χάρτης, δηλαδή με ημερομηνίες, έτσι. Θα σας πω. Θα υπάρχουν ακριβώς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και σας είπα και πριν ότι η Ελλάδα έχει πλέον τα οικονομικά δεδομένα να πούμε συγκεκριμένα πώς θα φοροελαφρύνουμε τον κόσμο και τι θα κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια, έχουν τεθεί στο τραπέζι για τις περισσότερες δόσεις. Ένα πολύ σημαντικό. Τεράστιο θέμα. Αυτοί που ασχολούνται με την ελεύθερη οικονομία, βλέπουν τον έμπορο, τον μικροεπιχειρηματία. Κάναμε μία συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νίκο Τοδένδια, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είπαμε για τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις δηλαδή που έχουν ως 9 άτομα. Γενναίες ρυθμίσεις θα γίνουν, κύριε Κουρή. Το ξέρω γιατί σας ενδιαφέρει και ασχολείστε πάρα πολύ με τις. Γενναίες ρυθμίσεις θα γίνουν. Βεβαίως. Και όσον αφορά. Θα γίνουν το Σάββατο αυτές. Όχι. Εντάξει, αυτά θα τα. Ο Πρωθυπουργός. Δεν θα πω εγώ τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Τις περιμένετε. Εγώ λέω αυτά που είχαμε συζητήσει με τον Νίκο Τοδένδια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν κοκκινήσει τα δάνεια, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι είναι ενήμεροι και θα έχουν χαμηλότερο επιτόκιο και σε αυτούς που θα μπουν σε νέα δάνεια. Και εκεί θα υπάρχουν πολύ σαφείς ρυθμίσεις, πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πρέπει να γυρίσουμε στη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Πρέπει να γυρίσουμε στη μεσαία τάξη, αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο. Όλη η κοινωνία έχει πληγεί. Το ζήτημα είναι. Αλλά βεβαίως. Εδώ λοιπόν λέμε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης. Υπάρχει και το ζήτημα της μείωσης του φόρου στα καύσιμα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει το πολύ μεγάλο ζήτημα. Και αν θέλετε να το πάρετε ως προσωπική μου άποψη, πρέπει σύντομα. Σε λίγο βάθος χρόνου, όχι πολύ μεγάλο όμως, να υπάρξει ρύθμιση και επαναφορά του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ. Για μένα είναι. 12 λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ σας λέω τα συγκεκριμένα και σαφή ζητήματα, τα οποία είχαμε μέχρι πρόσφατα το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και αφορά πάρα πολύ κόσμο, εκατομμύρια κόσμο. Και δεύτερον, η μείωση στον ΕΝΦΙΑ. Εγώ θεωρώ ότι εκεί υπάρχουν περιθώρια να πέσει πολύ κάτω. Ο φόρος που εισπράττουμε αυτά που έχουμε υπολογίσει, πού θα καλυφθούμε. Θα σας πω. Το είπα και πριν. Η χώρα από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να αποδεσμεύεται από το μνημόνιο, θα έχει τη δυνατότητα να έχει και τα συγκεκριμένα ισοδύναμα να προχωρήσουν σε τέτοιες φοροελαφρύνσεις. Αυτό όμως το δεύτερο κομμάτι, σας είπα, είναι προσωπική μου άποψη, την καταθέτω, ούτε δεσμεύω κανέναν. Έχουμε μπροστά μας την επόμενη διετία, γιατί εγώ θεωρώ σε εκλογές θα πάμε το 2016. Και επιτρέψτε να σας πω, επειδή έχω γυρίσει στην επαρχία, είμαι ένας άνθρωπος, ένας βουλευτής που γυρίζω στα χωριά μου και στις πόλεις, είδα όντως μεγάλη οργή για τον ΕΝΦΙΑ. Τεράστια οργή. Πράγμα το οποίο βεβαίως το είχαμε μπει όλοι οι βουλευτές από την πρώτη στιγμή. Ο κόσμος όμως. Κανείς δεν φταίει για αυτόν τον ΕΝΦΙΑ. Βεβαίως πως δεν φταίει. Μα το έχουμε πει. Στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν σαφείς υπηρεσιακοί παράγοντες. Υπάρχουν σαφείς ευθύνες. Αλλά αυτό που θα σας πω, κύριε Κουρή, είναι το εξής. Ότι κανένας δεν μου είπε ότι θέλω εκλογές. Κανένας δεν μου είπε ότι εμπιστεύομαι το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει. Αυτή αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να δει ελπίδα και φως. Συγκεκριμένα πράγματα.
Και εμείς οφείλουμε από εδώ και πέρα να δώσουμε στον κόσμο συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Βίτσα, αυτό σε εσάς, μην μου σχολιάσετε αν θέλετε αυτά που είπε ο κύριος Καραγκούνης. Στο τέλος, θα ήθελα να μου πείτε όμως, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι συμμετέχετε ενεργότατα με την ιδιότητα του γραμματέα στη διαδικασία εν ώψη της ΔΕΘ, όπου περιμένουν όλοι να ακούσουν τι θα πει ο κύριος Τσίπρας για το οικονομικό, για το φορολογικό πρόγραμμα. Θα ακούσουμε, ρώταγα σε χθες και τον κύριο Βούτση, θα ξαναρωτήσω και εσάς σήμερα. Επειδή είστε κορυφαίος τέλεχος, θα ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν λέω συγκεκριμένα πράγματα, θα ακούσουμε φορολογικούς συντελεστές, θα ακούσουμε ποσά πέραν του αφορολόγητου που το έχετε πει για την ακίνητη περιουσία. Αυτά είναι που περιμένει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου να ακούσει και δεν τα έχει ακούσει ως τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως και εγώ δεν θα πω ακριβώς τι θα πει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Προφανώς. Αλλά θα λέω τα εξής. Η δική μας τοποθέτηση θα κινηθεί στο εξής τρίπτυχο. Πρώτο κομμάτι, άμεσα μέτρα ανακούφισης, τα οποία θα είναι ένα-ένα, δηλαδή αυτό, εκείνο, το άλλο. Με χρονοδιαγράμματα. Όχι, τα λέω άμεσα μέτρα ανακούφισης. Εννοούμε άμεσα μέτρα τα οποία θα πάρει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Θα το ονοματίσει ο πρόεδρος. Ναι, εννοείται. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες αναλάβει. Όπως ο κατώτερος μισθός, τον έχετε πει. Μισό λεπτάκι, περιμένετε για αυτό. Δεύτερο, εκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας, μεσοπρόθεσμοι στόχοι, πολιτικές και εργαλεία πολιτικής που αφορούν αυτά τα πράγματα. Τρίτο, βασικές ριζοσπαστικές τομές σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή δημοκρατίας. Να έρθω λοιπόν σε ορισμένα από τα πιο συγκεκριμένα, τα οποία τα έχουμε έτσι κι αλλιώς πει. Θα ξαναεπαναλάβουμε κάτι που το επαναλάβαμε σε όλους, θα έλεγε, τους κοινωνικούς φορείς που συναντήσαμε, ότι ο κατώτερος μισθός θα επανέλθει στα 751 ευρώ, η κατώτατη σύνταξη στον παρακολουθηματικό τους χαρακτήρα και με το επίδομα 461 ευρώ. Συλλογικές συμβάσεις, μετενέργεια, επεκτασιμότητα όσο αφορά τις εργασιακές σχέσεις, εργασιακή, θα έλεγα, δικαιοσύνη. Συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα. Αυτό. Στην κατεύθυνσή του, με τι αφορολόγητο, ναι, με πολλές κλίμακες οι οποίες θα ακολουθήσουν στην προσπάθεια να αφορολογηθεί το μεγάλο εισόδημα. Θα τις ακούσουμε τις κλίμακες αυτές. Κατάργηση. Θα τις ακούσουμε τις κλίμακες. Τις κλίμακες μπορεί να μην τις ακούσετε από τόσο ωστόσο κτλ. Αλλά θα πάει, το αφορολόγητο θα είναι 12.000 ευρώ για όλους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή για τους μισθωτούς είναι 9.550 ευρώ. Σύμφωνο. Έτσι και για τους συντάξιους. Άρα μιλάμε για όλους. Ο τρόπος, όχι απλώς μέτρα για τα κόκκινα δάνεια και των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τρόποι με τον οποίο θα γίνει η διαχείρισή τους των κόκκινων δανείων. Συγχρόνως μέτρα χρηματοδότησης, πηγές δηλαδή χρηματοδότησης του σύνολου προγράμματός μας που έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ο αναδιαναμητικός χαρακτήρας του ίδιου του προϋπολογισμού. Δηλαδή το φορολογικό σύστημα έχει και αναδιαναμητικό χαρακτήρα που θα δώσει και τόνωση στις διαδικασίες ρευστότητας. Και δεύτερο, τι επιπλέον χρήματα ή αξίες, γιατί δεν είναι μόνο το χρήματα αλλά και αξίες, χρειάζονται ώστε να υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματός μας και με σταθερότητα και με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και με αντιστροφή, γιατί μου έκανε κάτι εντύπωση από αυτά που είπε ο κύριος Καραγκούνης, δεν κάνω σχολιασμό. Θα το περιμένω με ενδιαφέρον να το ακούσω αυτό των περί νέων δανείων. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα δεν παρέχει ρευστότητα, δεν δίνει δάνεια ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό άλλωστε εμείς μιλάμε για αντιστροφή αυτής της διαδικασίας, αντιστροφή αυτής της διαδικασίας ώστε πραγματικά να πέσει ρευστότητα στην αγορά. Πάντως, αυτό είναι το βασικό. Έχουν οι τράπεζες λεφτά για να πέσει η ρευστότητα. Κοιτάξτε, οι τράπεζες καταρχήν πρέπει και οι τραπεζίτες να απολογηθούν και η κυβέρνηση για ένα άλλο ζήτημα. Τι έγινε με τα 200 δισεκατομμύρια τα οποία αυτή τη στιγμή με τα οποία έχουν ενισχυθεί για τα τελευταία. Τώρα έχουν 81 δισεκατομμύρια λεπτά τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 4-5 δισεκατομμύρια. Λέω λοιπόν. Ότι αφού υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια και ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι των κόκκινων δανείων, θα βρούμε τους τρόπους και τις μορφές. Δεν θα σας πω, ας μην πάρουμε και την μπουκιά από το στόμα, θα λέγαμε. Πάντως, μας διαβεβαιώνεται και οι δύο ότι υπάρχει τρόπος να
να γίνει η ρύθμιση των κόκκινων δανείων χωρίς να καταρρεύσουν. Εγώ και άλλη φορά, έχω πει, εγώ λέω λεφτά δεν υπάρχουν. Λύσεις όμως, οι οποίες να εξυπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες, υπάρχουν. Λύσεις που να εξυπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες, όταν στο μεσοπρόθεσμο κεντρικός σου στόχος είναι η δημιουργία πρωτογενών πλεονεσμάτων προς εξυπηρέτηση των δανειακών σου υποχρεώσεων, δεν σου δίνονται. Όταν έχεις μια τέτοια διαδικασία, αυτό σημαίνει δημοσιονομική περιοριστική πολιτική προς την κοινωνία, δεν είναι γενικός, είναι προς την κοινωνία τη στιγμή που όλο το άλλο σύστημα παραμένει άφικτο. Εγώ πάντως, πριν προσθέσω στον κύριο Βασίλη. Εγώ δεν έχω ερώτηση, δηλαδή και αν εσείς στον Βασίλη, εγώ θέλω να πω στον κύριο Βίτσα, στον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι επειδή είπατε δεν ξέρω αν θα δώσουμε κλίμακες, ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει όσο το δυνατόν πιο πολλές λεπτομέρειες. Για να έχει εικόνα τι θα πει μεγάλος πλούτος, μεσαίος, τι θα πει μικρός. Όσο αφορά αυτό το πράγμα. Όσο αφορά το περιμένει, πράγμα. Επειδή γίνεται για να μια ολόκληρη συζήτηση για αυτά εντάξει, τα πράγματα. Εγώ έχω είναι. Πει ότι για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ δεν έχει λάθη, είναι λάθος. Ως φόρος γενικός. Γι' αυτό το πράγμα πρέπει να καταργηθεί. Και αυτό που θα αντικατασταθεί δεν θα είναι ο ΕΝΦΙΑ. Θα είναι το φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα εντός του. Θα έχει φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θα μας πείτε ποια είναι μεγάλη. Ναι. Γιατί είναι αυτό που λέει κάνε με μάγο να σε κάνω πλούσιο. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Με τις παρούσες αντικειμενικές αξίες, εγώ κάνω ένα προσδιορισμό. Μάλιστα το είχαμε πει και το είχαμε γράψει. 300.000 ευρώ κατ' άτομο. Κατ' άτομο. Αυτό σημαίνει πάει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία. Εκείνο όμως που είναι ανάγκη πρώτα και κύρια είναι να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες. Δεν μπορεί να έχουμε 7 διαφορετικές. Πολύ 6, σωστό αυτό. Και δεν το πάω εγώ. Πάρα πολύ σωστό. Η καθημερινή το έλεγε την Κυριακή. 6 διαφορετικές αντικειμενικές αξίες. Ναι, μόλις τρέχει και ο οικονομικός. Ναι. Γνώμη μου, πολιτικά εγώ θέλω να πω. Εσείς έχετε φύγει από τη Δημάρ. Και άλλοι συναδελφοί σας βουλευτές. Υπήρχε σκέψη, διάθεση για δημιουργία κάποιου άλλου σχήματος. Πού βρίσκονται αυτές τις στιγμές. Γιατί βλέπω ότι βγαίνει το ποτάμι, δεν περπάτησε και η ελιά δεν βλέπω να έχει. Γίνονται πολλές κουβέντες, να είστε σίγουρος. Έχει με τη δημοκρατική παράταξη που λέει ο εξαγγέλιος Μιζέλος. Έχετε εσείς σχέση ή όχι? Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Λέω, ούτε έχω προσκληθεί, ούτε έχω καμία επαφή. Αλλά έχουν επαφή και συζητούμε με πολλούς και από τους ανεξαρτήτους βουλευτές. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι συζητήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε, γιατί διαβάζω και εγώ για τον εαυτό μου πολλά πράγματα και ειλικρινά σας μιλάω, με απορία τα διαβάζω. Ερμηνείες γίνονται και αυθαίρετες τοποθετήσεις σε κουτάκια οι οποίες βολεύουν κάποια επιτελεία και κάποιους σχεδιασμούς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προβληματισμός μεγάλος στους βουλευτές. Γίνονται συζητήσεις και προσπάθεια να διαμορφωθεί στο χώρο του ριζοσπαστικού κέντρου, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της κέντρου αριστεράς, όπως θέλετε να το πείτε, ένα σχήμα, μια πολιτική οντότητα η οποία να μπορεί να εξισορροπεί τα πράγματα και να είναι ισορροπιστικός παράγοντας στις εξελίξεις. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα μπορούν να δούμε πολλά ενδιαφέροντα τέτοια θέματα να εξελίσσονται. Πάντως σας λέω ότι εκ των πραγμάτων το επόμενο δίμηνο τρίμηνο θα είναι δημιουργικό και νομίζω ελπιδοφόρο για να γίνουν και ανακοινώσεις. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι όσα κόμματα φτιάχτηκαν όλα έχουν σε κατάσταση διάλυσης από τους ΑΝΕΛ, από το Δράση και τα άλλο μικρά, το ΠΑΣΟ, η ΔΙΜΑΡ. Όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα ενωθούν οι βουλευτές που έρχονται από αυτά τα κόμματα? Τι λείπει και δεν εννοούνται? Πολιτικοί δεν συμφωνούν, οι φιλοδοξίες ότι θέλουν να γίνουν αρχηγοί? Υπάρχουν φιλοδοξίες βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά επειδή τώρα οδηγούμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για την ιστορία της χώρας μας και την πολιτική της ιστορία, δηλαδή εκ των πραγμάτων τώρα θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Σας λέω, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν νιώθει άνετα από τα διλήμματα και από τις θέσεις που μπαίνουν κυρίαρχα αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να αναβιωθεί ένας παλιός διπολισμός και δικομματισμός. Και δεν μπορεί να και δεν βγαίνει αυτό. Το κυρίαρχο δεν είναι το οικονομικό στον κόσμο? Είναι το οικονομικό ένα.
Είναι το θέμα τι κράτος θέλεις. Είναι δεύτερον, αν, το τρίτον, αν θα κάνεις μεταρρυθμίσεις. Είναι τέταρτον, αν. Είναι μακροπρόθεσμα. Εδώ σήμερα να γίνει το ρατσιστικό. Ναι, για το δύο χρόνια ψηφίστηκε το λαθρεμπόριο και τρεις υπουργοί δεν έχουν συνοχθεί μεταξύ τους. Τι θα γίνει με τις αντλίες. Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα. Και ευτυχώς δεν μπορεί να το φορτώσει η κυβέρνηση στους άδειους δημόσιους υπάλληλους. Ακούστε, κύριε Κούρη, τώρα. Αυτά είναι κάτι κάποια στοιχειώδη. Ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Ναι, είναι κάποια στοιχειώδη και όπως καταλαβαίνετε είναι η πολιτική ευθύνη του κύριου Σαμαρά αυτή τη στιγμή, παλιά των προηγούμενων κυβερνήσεων, των προηγούμενων πρωθυπουργών, οι οποίοι δεν τραβάνε το αυτοί των υπουργών, οι οποίοι περί άλλων τη βάζουν και. Το λέω με πλήρη όχι ευθύνη. Μόνο την βάζουν και τίποτα άλλο. Αυτό το πρόβλημα ακριβώς. Είναι το πρόβλημα ότι οι μεγαλύτεροι ελαφρέμποροι στην Ελλάδα είναι οι ιδιοκτήτες της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, όταν, άρα λοιπόν δεν είναι απλά ότι είναι κουτί δεν μπορεί, λοιπόν, δεν μπορεί να συνεννοηθούν. Υπάρχει πολιτική, πολιτική επιλογή όπως γίνεται δια της τεθλασμένης. Άρα λοιπόν είναι και η ευθύνη του κ. Σαμαρά που θα την αναλάβει αντικειμενικά. Είναι αντικειμενική ευθύνη νομικώς τη λέμε. Δηλαδή εκ των πραγμάτων ο πρωθυπουργός της χώρας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, από τη στιγμή που δεν δημιουργεί αυτό το περιβάλλον για να υπάρχουν αποφάσεις, κρεώνεται τις πλημέλειες και τις αμέλειες του. Βλέπετε άρα, να ευωδώνεται αυτή η προσπάθεια που σας λέτε. Κοιτάξτε, σας λέω, μιλάμε, είναι πολύ ανεξάρτητοι βουλευτές. Το ότι είναι πολύ ανεξάρτητοι βουλευτές, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη κινητικότητα. Και όχι μόνο για την προεδρική εκλογή. Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω με προλάβατε. Όχι, το λέω αυτό. Θα τους βρει τους 180 κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Καραγκούνης το είπε. Καλά, ο κύριος Καραγκούνης μπορεί να τους έχει σίγουρος. Αλλά εντάξει, εγώ λέω κάτι άλλο. Ακούστε να αυτό πήγα να καταλάβατε τι πήγα να ρωτήσω. Για την προεδρική εκλογή, μέχρι πότε δίνεται σε ένα χρονικό περιθώριο για να υπάρξουν εξελίξεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Δημάρχη έχει ορίσει ένα συνέδριο στις αρχές του Οκτώβρη. Κύριε Βουλακίδα, για μένα είναι πολύ φανερό ότι οι εξελίξεις θα γίνουν στον καιρό τους. Λέει το Φεβρουάριο. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Οτιδήποτε άλλο, πάμε στην φάση της γραφικότητας. Όχι, μπορεί να φέρει νωρίτερα η κυβέρνηση αυτή. Αν το φέρει, θα πάρει και την ευθύνη. Εντάξει, να εξηγούμε. Ήδη έχει τον ένα μήνα. Να εξηγούμε. Ο ένας μήνας είναι ο Φεβρουάριος. Τουλάχιστον. Ο ένας μήνας είναι ο Φεβρουάριος. Αν πάει πιο νωρίς, αυτός που πάει πιο νωρίς θα φέρει και την ευθύνη. Αν λοιπόν μιλάμε για θεσμική νομοτέλεια. Πάμε για Φεβρουάριο του 2015. Στο Φεβρουάριο του 2015 λοιπόν, εγώ σας μιλάω ότι τίποτα κανένας δεν είναι δεδομένος. Να τελειώσει αυτό με τα κουτάκια κάθε Κυριακή. Καλά, κάθε... Και λένε βουλευτές και λένε, εγώ δεν ψηφίσω. Σήμερα άκουσα την κυρία Γιαννακάκη να λέει, εγώ δεν υπάρχει ρίσκο να ψηφίσω. Δεν ξέρω. Άρα, λέτε ότι προώρα άνοιξε η προευρολογία. Άνοιξε πρόωρα. Άνοιξε όμως από συστημικά μέσα ενημέρωση. Να μην πω ότι το άνοιξε η κυβέρνηση. Όχι, είχε καθημερινή. Ναι, αυτό εννοώ. Θέλω να πω. Κατευθυνόμενα άνοιξε. Δεν άνοιξε, δεν ήταν. Δεν είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε. Εγώ λοιπόν σας δηλώνω εδώ πέρα υπευθύνος αρχές Σεπτεμβρίου και έχοντας μπροστά αυτό το πεντάμινο μπροστά ότι το δικό μου κριτήριο θα είναι βάσει του προσώπου που θα προταθεί και βάσει της πολιτικής συγκυρίας της εποχής της τότε. Δηλαδή του Φεβρουαρίου του 2015. Λέτε ότι λέει ο κ. Κουβέλης. Έχει τύχει αυτή η ιστορία. Ό,τι λέει ο κ. Κουβέλης, λέτε κι εσείς. Βάσει της πολιτικής συγκυρίας. Επικοινωνούμε με τον κ. Κουβέλη. Πνευματικός πολλές φορές. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλα θέματα. Έχει τύχει αυτή η ιστορία του κ. Βενιζέλου περί δημοκρατικής παράταξης. Ωστε. Έχει τύχει. Ακούστε. Η δημοκρατική παράταξη, αν είναι μια συμπάραξη δυνάμεων. Όπως το εννοεί, κομματικό του εννοείται. Τι να σας πω τώρα, το δικό του κόμμα αλλάζει όνομα. Για να μπορέσει να είναι κάτι παραπάνω από αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να υπάρχουν στο εσωτερικό συνέδριο η συμμετοχή των επιπλέον του κόμματος για να πάρουν τις αποφάσεις. Το είπε και ο κύριος Σιμίτης με τον κύριο Βενιζέλου σήμερα. Δεν υπάρχει. Παίξαμε τη φέτα που έλεγε για το. Το καρφί. Όχι, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια μετανομασία του κόμματος του Πασόκ. Το Πασόκ έκανε πολλά πράγματα στη χώρα και καλά και άσχημα. Μάλλον ολοκληρώνει ένα ιστορικό του κύκλο. Καλό είναι να του βάλουμε μια ταφόπλακα. Να μην ιδωρείτε. Με σεβασμό απέναντι σε μια ιστορία, μεγάλη ιστορία ενός κόμματος. Με σεβασμό. Με σεβασμό. Είχε τον κύκλο. Έτσι. Έκανε, άμα δεις την πολιτική ιστορία της χώρας, γίνονται οι κύριε Καραγκούνη και κύριε Βίτσα, ελπίζω αμέσως μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά και του κύριου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε πια μπροστά μας τι έχουν πει, να σας ξαναέχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να κάνουμε και ένα απολογισμό του τι λέγαμε πριν, τι έγινε και τι συμβαίνει μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, αν προσπαθήσουμε να κοστολογήσουμε αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι. Αφήστε τα πρώτα. Όχι, τα έχω ακούσει γι' αυτό. Τα μέχρι τώρα. Αφήστε τα πρώτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Κύριε Βίτσα, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να δούμε, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικές, πολύ σοβαρές εξελίξεις στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη. Η σύγκρουση Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη και με τις ΗΠΑ.
πολιτείες, οι τζιχαντιστές, θέματα που αφορούν και ο Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεσαλώσει πραγματικά. Σουλτάνος. Θα τα συζητήσουμε με ανθρώπους που κατέχουν τα θέματα αυτά, σε μια συζήτηση που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε 2-3 λεπτά από να τώρα επιστρέφουμε. Να πω κάτι σε εσάς, όχι, γιατί είστε πολύ νεότερος, κάτι που ξεκινήσαμε, να σου πω, για τα Σκόπια, το ΝΑΤΟ κτλ. Θυμηθείτε το εξής, καμιά φορά η ιστορία κάνει και πλάκες και εκδικείται κιόλας. Επειδή είπα αυτό στην αρχή για τον κύριο Σαμαρά, που τον βρει μπροστά του. Μερικές φορές η ιστορία έχει τέτοια γυρίσματα. Που καμιά φορά είναι αντιπολίτευση. Κύριε Βίτση, να σας βλέπω λίγο χερέκακο. Όχι, είμαι καθόλου χερέκακο. Ίσα-ίσα, εμείς είμαστε μια δύναμη που λέει ότι πρέπει να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθεί. Α, ότι βρίσκεται ο κύριο Σαμαράς. Είναι είδηση, είναι στο πρόγραμμά μας έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Πάντως και εγώ, κύριε Βίτση, όταν το είπα στην αρχή, αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου που είπε. Με άλλο τρόπο. Το φαντάζομαι, επειδή δεν μας δώσατε την ευκαιρία. Και εκτός Ευρώπης και εκτός ΝΑΤΟ. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Καραγκόλη. Κάπως πρέπει να ανανεώσετε την επιχειρηματολογία σας. Δεν μπορεί από το 80. Από το 80 μέχρι το 2014 να παραμένει. Μετά από 30 χρόνια παραλαμβάνεται. Υπήρχε ένα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ένα τρισέλιδο. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 80. Λοιπόν, επειδή σα είχε πει. Αλλάζουν οι γραμμοί με ίδια. Ένα τέτοιο θέμα. Από τη στιγμή που είχε αναχθεί σε μεγάλο τύπο θέμα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ομοσία των Σκοπίων ποια είναι? Έχουμε μιλήσει για μια ονομασία γεωγραφικού προσδιορισμού, η οποία θα είναι κοινή για όλες τις χρήσεις. Συνταγματική και έξω. Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Γαϊτάνη. Υπάρχουν πολλές στελέχη τα οποία μπορείτε να ρωτήσετε. Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Γεωγραφικός προσδιορισμός και τα λοιπά. Μάλιστα ήταν και μια θέση που, αν θέλετε, έχει ξαναυποθεί και από άλλα χείλη. Ναι, προφανώς. Κάποιας εποχής. Λοιπόν, να μην το ξεχνάμε. Και ένα καλό νέο, η εθνική μας κέρδισε και την Κροατία, 76-65, 4-4 νίκες, 4 εμφανίσεις, επελάβουν, προελάβουν. Θα ρωτήσω, με εντολή Σαμαρά. Με εντολή Σαμαρά κέρδισε, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.